Είμαι ο Greek Zero της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα προϊόν το οποίο έτυχε να πέσει στα χέρια μου πριν από λίγο καιρό. Δεν το ήξερα, όχι ότι δεν ήξερα ότι υπήρχαν αυτά τα προϊόντα, απλά δεν ήξερα το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μαζί του, δεν είχα δει καμία λεπτομέρεια, δεν έχω δει ακόμη και τώρα που σας μιλάω καμία λεπτομέρεια. Οπότε, ό,τι δούμε, θα το δούμε μαζί για πρώτη φορά και εσείς και εγώ. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στο να ανοίξουμε τη βαφλιέρα, την οποία μπορούμε να δούμε σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία που κρατάω στα χέρια μου, εγώ να υπενθυμίσω και να τονίσω να μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι πατώντας το κουμπάκι του subscribe, όπως επίσης να μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπάκι με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις σε κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing, ούτως ώστε να δούμε όλες τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη βαφλιέρα. Έχω λοιπόν εδώ πέρα στα χέρια μου το κοπίδι το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη βαφλιέρα και πάμε ευθύς αμέσως να ξεκολλήσουμε, να κόψουμε τα χαρτάκια για να μπορέσουμε να το ξετυλίγουμε σιγά σιγά το προϊόν το συγκεκριμένο. Είμαι λοιπόν εδώ πέρα. Η συσκευασία όπως τη βλέπετε είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι το τρομερό. Γράφει απλά την εταιρεία η οποία είναι η Anold. Έχει απ' έξω την βαφλιέρα και από αυτή την πλευρά έχει τα αυτοκόλλητα ασφαλείας για να μπορέσουμε να τα κόψουμε και να την ανοίξουμε και προχωράμε στο άνοιγμα της συσκευασίας. Λογικά δεν πρέπει να είναι κάτι το τρομερό όσον αφορά το προϊόν το συγκεκριμένο. Ωραία, το κουτί δεν έχει μέσα οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά εδώ πέρα, έχουμε το βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσης που το έχει προφανώς εκτός από τα γερμανικά σε αγγλικά, γαλλικά, ολλανδικά, από ό,τι βλέπω, ιταλικά, ισπανικά και πολωνικά. Βγάζουμε το φελιζόλ και έχουμε μόνο τη βαφλιέρα πλέον η οποία ανοίγεται μπροστά μας και ξετυλίγεται. Το προϊόν είναι αυτό όπως το βλέπετε. Από μέσα έχει αυτό εδώ πέρα το προστατευτικό τύπου μαξιλαράκι. Όπως μπορούμε να δούμε, η βαφλιέρα από μέσα είναι ακριβώς έτσι, είναι προφανώς σε αυτό το σχήμα διαμαντιού εδώ πέρα για να κάνει το κλασικό που έχουν όλες οι βάφλες. Είναι σε σχήμα τύπου καρδιάς, δεν έχει κάποια ασφάλεια ή οτιδήποτε για να κλείνει. Είναι αυτό λοιπόν όπως το βλέπετε εδώ πέρα, κλείνει και ανοίγει. Από πάνω επίσης έχει ένα χαρακτηριστικό σχέδιο το οποίο και καλά μπορούμε να πούμε ότι πλησιάζει το διαμάντι ή ας το πούμε καλύτερα το εσωτερικό. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι κάτι, δεν είναι κουμπί και από κάτω είναι έτσι. Από ό,τι βλέπουμε έχει αυτά τα δύο εδώ πέρα τα αυτάκια τα οποία είναι για να μπορούμε να τυλίγουμε το καλώδιο. Άρα αυτό χρησιμεύει γιατί θα το τυλίξουμε το καλώδιο εδώ πέρα και θα μπορούμε μετά να το τοποθετήσουμε επάνω σε ένα τραπέζι, σε έναν πάγκο ή οπουδήποτε και να μην έχουμε τον φόβο να μας πέσει ή να μας γύρει. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά της, έχουμε δύο λιχνίες όπως βλέπετε εδώ πέρα και έχουμε και αυτόν εδώ πέρα τον μοχλό, ας τον πούμε, ο οποίος επιλέγει την ένταση που θέλουμε να ζεσταθούν οι πλάκες, αυτές οι δύο δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε τις βάφλες, και το επιλέγουμε ανάλογα με το πόσο γρήγορα θέλουμε και να ζεσταθεί και πόσο δυνατά θέλουμε να ψηθεί η βάφλα από μέσα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά εδώ πέρα τα δύο τα φωτάκια, να το πω έτσι, έχουν να κάνουν με το κατά πόσο έχει πιάσει θερμοκρασία και είναι έτοιμο να ψήσει ή κάτι άλλο. Η συσκευασία απ' έξω, να σας πω λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία μας λέει. Μας λέει το εξής. Heart shaped waffles. Waffles είναι δηλαδή αυτό που είπα και εγώ προηγουμένως, ότι οι βάφλες θα είναι σε σχήμα τύπου καρδιάς. Η διάμετρος της βάφλας είναι στα 20 εκατοστά. Είναι το προϊόν στα 1200 watt. Μας το λέει και εδώ απ' έξω. Οι πλάκες του, αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Είναι αντικολλητικές, προφανώς για να μπορέσουμε να κάνουμε τις βάφλες. Από κάτω έχει 4 ποδαράκια για να μην γλιστράει. Αν τα δούμε, αν το κλείσω δηλαδή εγώ αυτό από εδώ, βλέπουμε ότι είναι 1, 2, 3, 4, που είναι αυτό το πλαστικό για να μην γλιστράει όταν το κουμπάμε στον πάγκο. Και όντως κάνει τη δουλειά που χρειάζεται.
Και από εκεί και πέρα έχει θερμομονωμένο χερούλι. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε εδώ πέρα, το πλαστικό, είναι θερμομονωμένο ούτως ώστε να μην μας καίει όταν το ανοίγουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις βάφλες. Και τι έχει μέσα εδώ πέρα άλλο? Waffle plates with non-stick coating, channel for overflowing butter. Άρα, λογικά είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο και καλά το λέει σαν κανάλι για το υπερχυλίζον βούτυρο. Άρα για το προϊόν το οποίο υπερχυλίζει όταν ζεσταίνεται και φουσκώνει, αυτό πέφτει εδώ στο πλάι, ούτως ώστε να μην χύνεται απ' έξω. Lid made of stainless steel, indicator light, ίσον indication for on off and ready. Άρα λοιπόν, μία από τις λιχνίες αυτές μας δείχνει πότε ανάβει η βαφλιέρα και η άλλη μας δείχνει πότε η θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει για τη βαφλιέρα είναι έτοιμη. Αυτό λοιπόν είναι η βαφλιέρα της εταιρείας Anolt. Ξαναλέω ότι είναι στα 1200 Watt. Είναι ένα γερμανικό προϊόν, ανοξείδωτο ατσάλι, αντικολλητικό. Απ' έξω το σχέδιο μοιάζει με το σχέδιο που έχει από μέσα, είναι δηλαδή σε τύπου διαμαντάκι, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε από εδώ πέρα να επιλέξουμε τη σκάλα θερμότητας που θέλουμε να έχουμε. Είναι μέχρι 5 σκάλες. Δεν ξέρω βέβαια με τι θερμοκρασία πιάνει σαν μέγιστο ή γενικότερα σε κάθε σκάλα. Έχω λοιπόν εδώ πέρα το βιβλιαράκι στα χέρια μου και το άνοιξα για να μπορέσω να δω εάν λέει η κάθε σκάλα σε τι θερμοκρασία περίπου αντιστοιχεί. Να πω δύο ακόμη πληροφορίες που δεν τις λέει καθόλου στη συσκευασία και είναι η εξής. Το καλώδιο του ρεύματος είναι περίπου στο 1 μέτρο, 100 εκατοστά λέει εδώ πέρα. Είναι περίπου 1,5 κιλό, δεν μας λέει ακριβώς, λέει approximately. Και όσον αφορά τις διαστάσεις τις εξωτερικές, έχουμε 8,1 εκατοστά σε ύψος, 20,3 εκατοστά σε διάμετρο και 25,6 εκατοστά σε πλάτος. Λοιπόν, το βιβλιαράκι μέσα δεν λέει καμία λεπτομέρεια όσον αφορά το κομμάτι με τις θερμοκρασίες και το τι θερμοκρασία αντιστοιχεί σε κάθε πλάκα. Απλά λέει ότι στο επίπεδο 1 το επιλέγουμε απλά και μόνο για να μπορέσουν να προθερμαίνονται οι πλάκες. Μας λέει επίσης πως όσον αφορά τις λιχνίες, όταν πιάσουν θερμοκρασία οι πλάκες, άρα μπορούμε να ψήσουμε, βασικά όταν μπορούμε να βάλουμε τη βάφλα για να αρχίσει να ψήνεται, σημαίνει ότι οι δύο λιχνίες θα είναι αναμένες ταυτόχρονα. Η δάλωση μία θα είναι κλειστή και αναμένη θα είναι η άλλη που είναι απλά του ρεύματος. Δεν λέει ποια είναι ποια. Υποθέτω ωστόσο ότι η κόκκινη είναι για το ρεύμα και η πράσινη είναι για το ότι η θερμοκρασία έχει πιαστεί στις πλάκες, να το πω έτσι. Άρα μπορούμε να ρίξουμε το μείγμα για να μπορέσει να ξεκινήσει να ψήνεται. Αυτή λοιπόν ήταν η βαφλιέρα και είναι η βαφλιέρα της εταιρείας Anolt. Το ξαναλέω και πάλι. Πώς το είπα έτσι? Το ξαναλέω ή το λέω και πάλι. Τα χαρακτηριστικά της τα βασικά είναι στα 1200 Watt. 20 εκατοστά διάμετρος η πλάκα για να μπορούμε να κάνουμε τις βάφλες. Είναι βάφλες σε σχήμα καρδιάς. Έχουν το διαμαντάκι για να μπορεί να κάνει και τις εσοχές, ούτως ώστε να πέφτει το προϊόν. 5 σκάλες που μπορούμε να επιλέξουμε για να ψήσουμε τις βάφλες μας. Περίπου στο 1 μέτρο το καλώδιο. Περίπου 1,5 κιλό η βαφλιέρα. 4 αντικολλητικά ποδαράκια για να μην γλιστράει. 2 λάμπες. Όταν είναι και 2 αναμένες ταυτόχρονα, σημαίνει ότι έχουμε πιάσει τη θερμοκρασία που θέλουμε στις λάμπες. Πριν κλείσουμε το βίντεο, εγώ να ενημερώσω ότι δεν τελειώσαμε εδώ πέρα, γιατί σε αυτό το βίντεο, πέραν από, από το άνοιγμα της συσκευασίας για να δούμε τη βαφλιέρα, θα κάνουμε και βάφλες και θα τις δούμε για να μπορέσουμε να τις δοκιμάσουμε και να ξέρουμε ακριβώς τι κάνει. Ο Greek Gia της καρδιάς σας είναι εδώ πέρα σε μία κουζίνα μαζί με την Giarnelli της καρδιάς μας, που την έχουμε δει και άλλες φορές. Έχουμε φέρει εδώ πέρα την βαφλιέρα, όπως σας έχω αναφέρει, για να μπορέσουμε να κάνουμε waffles. Πώς λέγονται σε γερμανικά? Waffles. Και να καθίσουμε να κάνουμε αυτές για να τις φάμε. Έχουμε βάλει ήδη εμείς μία φορά την πρώτη στρώση, να το πω έτσι, για να δούμε, να πειραματιστούμε πώς θα βγουν και τι θα γίνει και τι θα γίνει. Θεωρούμε ότι είναι ok. Λοιπόν, δείτε εδώ, για να μην λέτε the waffles, σχήμα καρδούλας στα 20 εκατοστά. Ξανατοποθετώ την κάμερα. Να δοκιμάσω να βγάλω αυτή. Ναι. Και επίσης μέσα υπάρχει περίπτωση πολύ μεγάλη να ακούγονται. Είναι και άλλοι δύο άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας κοροϊδεύουν. Τώρα θα δούνε. Τώρα. Όχι, εμείς θα ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Κωνσταντάκαινα και ο Φρίαδας. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τις βάφλες. Γιατί την άλλη εγώ θα την έκανα ρεζίλιο ούτως ή άλλως. Γιατί μου λέει κάθε φορά ότι ντρέπεται και ότι ντρέπεται. Λοιπόν,
Να πάρω να ρίξω με το κουτάλι. Ναι, εμείς έχουμε κάνει μια ζύμη την οποία έχουμε βρει στο ίντερνετ από την Σουφέτο, τη Σουφέτο.gr νομίζω, η οποία είναι ζύμη με ολική άλυση. Δύο αυγά, 120 γραμμάρια αλεύρι, βανίλιες, ζάχαρες, γάλα καρύδας νομίζω. Και κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι. Είναι ζάχαρη καρύδας. Ζάχαρη καρύδας, οκ. Το γάλα έχει κανονικό ή κατσικίσιο. Ναι, εγώ αυτή την... Εγώ έχω πάλι αμυγδάλο εδώ. Οκ, μην βάζεις άλλο υλικό. Εγώ αυτή τη συνταγή για να καταλάβετε... Πώς θα πλώσει. Θα το πατήσεις και θα πλώσει, γιατί όταν το πατάς, απλώνει και φουσκώνει. Α, οκ. Okay. Εγώ για να καταλάβετε αυτή τη συνταγή, την έχω πάρει, έχω αλλάξει όλα τα υλικά, δηλαδή αντί για δύο αυγά έχω βάλει ένα αυγό, αντί για πόσο baking powder και σόδα έχει. Έχει ένα κουταλάκι baking και ένα τέταρτο σόδα, εσύ βάζεις νομίζω ένα ολόκληρο σόδα. Οπότε έχει 7, εγώ βάζω μόνο σόδα. Βάζω λιγότερο αυγό, οπότε βάζω ένα αυγό αντί για δύο, αλλά βάζω λίγο παραπάνω σόδα για να μπορεί να φουσκώνει. Έχει 60 γραμμάρια ζέας αλεύρι και 60 γραμμάρια βρώμης. Εγώ βάζω 120 γραμμάρια ζέας. Γενικότερα την συνταγή την πήρα, την έκανα έτσι και την έκανα δικιά μου. Αλλά βγαίνει πάρα πολύ νόστιμο. Δεν μας κάνει εντύπωση, όλες τις συνταγές έτσι. Και μετά παραπονιέμαι ότι δεν βγαίνουν, η αλήθεια είναι. Εδώ εγώ έβαλα παραπάνω. Ναι, αν το δείτε, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ναι. Αν το δείτε εδώ, έχει πέσει από κάτω. Ναι, μεν έχει από μέσα αυτό που σας είχα πει για να τραβάει και να κρατάει τα υγρά και τα ζουμιά και αυτά που φεύγουν. Σίγουρα όμως θέλει προσοχή. Αυτό βέβαια να το ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι κάτι που το ξέρετε από την πρώτη φορά και το μαθαίνετε. Θα κάψετε 2-3 βάφλες, θα χυθεί 2-3 φορές 4-5 και θα μάθετε κι εσείς ακριβώς πόσο πρέπει να μπαίνει. Μην σας τρομάξει αυτό και μην σας φοβίζει. Επίσης, όταν βάζετε τη βάφλα και την ψήνετε, αυτό καθώς η βάφλα ψήνεται και φουσκώνει, το σηκώνει προς τα πάνω. Μην σας τρομάξει. Εφόσον έχετε κάποια αντίστοιχη συσκευή για βάφλες, είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν και οι άλλες μηχανές βέβαια, οι οποίες δεν σηκώνονται καθόλου, δεν τη σηκώνει η βάφλα και η βάφλα απλά απλώνει και ανοίγει. Αυτή είναι ήδη η άλλη βαφλιέρα που έχω εγώ, η αλήθεια είναι. Οπότε λοιπόν, οι βάφλες βγαίνουν έτσι. Δεν ξέρω καθόλου, η αλήθεια είναι, θα πρέπει να κόψουμε μία για να το δούμε πώς βγαίνουν από μέσα. Δεν ξέρω αν την έχει ψηθεί και καλά, θέλω νομίζω πως ναι. Θα κόψουμε τώρα μία για να τη δούμε. Κάτσε, θα σκόψω και τη δύο. Προσοχή πάντα σε αυτά, γιατί καίει. Και όπως είχαμε πει και προηγουμένως, όταν η θερμοκρασία έχει πιάσει αυτό που χρειάζεται, ανάβουν και τα δύο τα λαμπάκια. Το κόκκινο είναι αναμένουμε το που το βάζουμε στο ρεύμα, το πράσινο ανάβει με το που πιάσει τη θερμοκρασία, άρα μπορούμε να βάλουμε το υλικό για να μπορέσει να αρχίσει να ψήνεται. Θα το δοκιμάσεις. Δοκίμασες. Όχι, δοκίμασες. Είναι η πρώτη αυτή. Ωραία είναι. Ναι, δεν είναι άσχημη. Και την ψήνει πολύ γρήγορα. Πήγαινε. Τι. Λίγο ξύσμα με πορτοκάλι. Για άραμα. Α, εγώ ξέρεις με που τι τις κάνω στο σπίτι σε μένα. Σπάω καρύδι. Α, και βάζουμε στο μείγμα. Και το βάζουμε στο μείγμα. Τι γίνεται. Για την επόμενη φορά. Όνειρο. Όνειρο. Tips. Τα οποία τα κάνετε όπως θέλετε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αυτά από την GR Nelly, η οποία βάζει το μείγμα. Αυτά από εμένα και συνεχίζουμε με το βίντεο. Αυτά από τη βαφλιέρα της εταιρείας Anolt, ένα γερμανικό προϊόν. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να περνάτε καλά. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι. Κάθε φορά τα μπερδεύω αυτά τα πράγματα. Για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας, να μένετε ασφαλείς. Σας χαιρετώ. Γεια σας!